Και τρυφερότητα. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται, είναι το εξής, ότι εσύ με την Ευαγγελία τα τελευταία πόσα χρόνια ήσασταν μαζί συνολικά, 2-3 χρόνια ή στα 2-3 χρόνια. Επειδή φαινόταν ότι είναι μια σοβαρή σχέση και δεν φαινόταν μόνο από το πόσο κολλητοί είστε, αλλά ακόμα και σε συνεντεύξεις σας δεν ντρεπόσασταν να πείτε ότι είμαστε μαζί, είμαστε καλά και είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να πάτε κάτι πιο σοβαρά. Mm-hmm. Και ξαφνικά ο χωρισμός σας ήρθε για όλους εμάς που είμαστε, κάνουμε αυτή τη δουλειά τέλος πάντων, σαν κεραυνό σε νεθρία. Mm-hmm. Τι συνέβη και χωρίσετε, δηλαδή μια τόσο ζεστή και... Τι έγινε, ας πούμε, δηλαδή. Εντάξει, το τι έγινε νομίζω ότι το ξέρετε. Αφορά εσάς τους δύο, εντάξει. Όχι, okay. Το τι έγινε το ξέρετε. Α. Έχει γίνει τόσο θόρυβος για αυτό το πράγμα που δεν χρειάζεται, νομίζω, εγώ να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα χρόνια και όλα αυτά που είπες στις σχέσεις, νομίζω ότι έτσι είναι οι σχέσεις. Είσαι με έναν άνθρωπο, είσαι καλά με έναν άνθρωπο, κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι και προχωράει παρακάτω. Και αυτό είναι και το ωραίο σε αυτή τη ζωή. Εγώ γενικά μου αρέσει να βλέπω πολύ θετικά τα πράγματα. Πραγματικά σας λέω με το χέρι στην καρδιά ότι είμαι στην καλύτερη φάση που έχω υπάρξει τα τελευταία χρόνια αυτή τη στιγμή. Φαίνεται, οπτικά τουλάχιστον μια χαρά είσαι. Σε ευχαριστώ. Γελάω πολύ με την έννοια ότι ό,τι και να πω, κάτι άλλο θα πούνε. Δηλαδή, εγώ λέω ότι είμαι καλά και ακούω ξαφνικά, όχι, εγώ είδα στα μάτια του. Να σου πω κάτι, τώρα να θα σου πω κάτι. Τώρα, όχι, εγώ το λέω τώρα και όχι επειδή σε ξέρω και λίγο με τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, αλλά μια χαρά φαίνεσαι. Όμως είναι ανθρώπινο, δεν είναι και κακό. Όταν παθαίνεις μια τέτοια, δηλαδή όταν είσαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά, ας πούμε, ξεμερώνεις μια μέρα και φεύγει από τη ζωή σου. Mm-hmm. Για λόγους δεν θέλω να πω τώρα σε κουτσοπολιό, ναι. Κουτσοπολιό, αλλά φεύγει. Είπες και εσύ ότι ξέρουμε τι έχει γίνει. Το έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, δεν παθαίνεις ένα σοκ, ρε παιδί μου. Εντάξει, οπωσδήποτε όταν κάτι συμβαίνει ξαφνικά, παθαίνεις ένα σοκ. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα είσαι διατεθειμένος να βγεις από όλο αυτό. Και εγώ. Εσύ πώς το ξεπέρασες αυτό το σοκ? Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Με βοήθησε πάρα πολύ ο λόγος και ο τρόπος που έγινε όλο αυτό. Το έχω ξαναπεί. Όταν λες ο λόγος και ο τρόπος για να το ερμηνεύσω, γιατί το ερμήνευσα μια μέρα. Δηλαδή, όταν ρε παιδί μου κάποιος φεύγει από τη ζωή σου, περίεργα. Λες, ας πούμε, ότι δεν άξιζε τελικά τον κόπο, άρα καλά έκανε και έφυγε. Δεν άξιζε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που λες. Απλά συμβαίνει κάτι και αυτό που συνέβη σε κάνει να προχωρήσεις πιο γρήγορα παρακάτω. Ναι. Σε κάνει να το αποδομήσεις, να το απομυθοποιήσεις, να προχωρήσεις παρακάτω. Με μένα αυτό συνέβη και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το κυριότερο, είναι η δουλειά μου. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά εισπράττω τόσο μεγάλη αγάπη, τόσο αποδοχή από τον κόσμο, που όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η αγάπη λειτουργεί πολύ ψυχοθεραπευτικά και πολύ γρήγορα ένιωσα πολύ όμορφα, πολύ χαμογελαστός, πολύ χαρούμενος, πολύ αισιόδοξος. Και επειδή γενικότερα στη ζωή μου, όσες φορές με χαστουκίζουν, γίνομαι πιο δυνατός, πιο πεισματάρης και πιο έμπειρος και όριμος για να προχωρήσω παρακάτω. Ήτανε χαστούκι, αυτό νομίζω. Δηλαδή αυτό. Πώς? Ήτανε χαστούκι. Εντάξει, κάθε χωρισμός είναι χαστούκι. Είτε μικρό είτε μεγάλο. Πάντως, εγώ αν μου επιτρέπετε. Εσείς αν χωρίσετε, χτύπα ξύλο τώρα. Για οποιοδήποτε λόγο. Εμείς έχουμε και παιδιά, είναι μεγαλύτερο. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, γιατί άλλο τώρα παιδί, να κάνουμε και να το συζητάμε όταν δεν υπάρχουν παιδιά. Συμφωνώ. Δηλαδή, όταν υπάρχουν παιδιά, η κατάσταση είναι διαφορετική. Συμφωνώ. Αλλά για μένα δεν υπάρχει ξαφνικό. Δηλαδή, εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε ξαφνικό. Πώς, αφού ξαφνικά έγινε. Όποια απόφαση και να πάρει ένας από τους δύο, πρέπει κάτι να υπήρχε πριν. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά Κοίταξε, να γίνει κάτι. Ναι, εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω, θα διαφωνήσω σε αυτό που λες. Αυτό που ίσως θέλω να πω σε αυτό που είπες είναι ότι για κάποιον είναι ξαφνικό, για κάποιον άλλο όχι. Ενδεχομένως. Για σένα είναι ξαφνικό, από ό,τι καταλάβαμε. Να σου πω κάτι, το έχουμε υπεραναλύσει το θέμα πραγματικά. Αισθάνομαι ότι έχει περάσει πολύ καιρός από αυτό. Πραγματικά. Αισθάνομαι ότι έχω φύγει τόσο πολύ από αυτό. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πάω. Είναι πολύ προσωπικό το γιατί χωρίσατε. Και το αν ήταν ξαφνικό για σένα ή όχι, βγάζει πολύ κάποια συμπεράσματα. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Έχει μετανιώσει εκ των υστέρων για την υπερπροβολή αυτή τη σχέση? Δεν μετανιώνω και ποτέ για τίποτα και καμία μου επιλογή. Όχι. Είμαι παρθένος, είμαι πολύ λογικός άνθρωπος. Οτιδήποτε κάνω, το νιώθω εκείνη την ώρα και γι' αυτό το κάνω. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να πουλήσει την προσωπική του ζωή. Με τη συγκεκριμένη σχέση είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση είχε σε αυτό το πράγμα, με φωτογραφίες που είχαν βγει, που είχαν γραφτεί άπειρα πράγματα. Κάποια στιγμή θεώρησα ότι είναι υποκριτικό να μην το λέω, εφόσον είμαι και καλά με έναν άνθρωπο. Το είπα, το μοιράστηκα με τον κόσμο, έγινε δημόσια. Επειδή έγινε δημόσια, έγινε δημόσια και το τέλος αυτής της σχέσης. Okay, πρέπει να ζήσω με αυτό και μια χαρά είμαι. Έχω τον τρόπο να το διαχειρίζομαι. Εγώ προσωπικά έχω ισορροπία μέσα μου σε αυτό το πράγμα και δεν επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω γύρω-γύρω. Αν επηρεαζόμουν από οτιδήποτε λεγόταν, πραγματικά θα ήμουν άρρωστος αυτή τη στιγμή. Ηλία, τώρα την επόμενη σχέση σου, δεν ξέρω, έχεις τώρα, είσαι σε μια σχέση ή όχι? Εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Okay. Την επόμενη σχέση σου, όταν έρθει αυτή, αν έχει έρθει κτλ. θα φροντίσεις να την κρύψεις πολύ περισσότερο πια τώρα? Θα τις βάλει γυαλιά από το μαγαζί. Θα φροντίσω να την κρύψεις. Θα τις βάλεις γυαλιά από το μαγαζί σου. Όχι. Μπράβο, θα τις βάλει γυαλιά για να μην φαίνεται. Θα κάνω ό,τι έκανα πάντα. Δεν αλλάζει τίποτα από εδώ και πέρα.
θα κάνω ό,τι έκανα πάντα. Αν πιστέψω ότι είμαι έναν άνθρωπο που θα πρέπει να το μοιραστώ και να το πω δημόσια, θα το κάνω. Τελευταία ερώτηση. Την επόμενη σχέση σου, θα την βάλεις στο jet ski με έξυπνο φόρ να την περάσεις στη Ρωσία? Αυτό πια είναι. Εμένα μου αρέσει να τις ταλαιπωρώ τις γυναίκες. Όποια θέλει ταλαιπωρία, πρόσεχτη. Μήπως δεν άντεξες ταλαιπωρία, ρε Ηλία, γαμώτο.